Εγώ είμαι φοβερά απογοητευμένος από τη συζήτηση που έγινε χθες στη Βουλή. Βασικά είπε η κυβέρνηση, είπε ο Πρωθυπουργός, θα προκαλέσω μια συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών στη Βουλή για να ενημερώσει για το τι, σε ποιο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις, τι προσφέρει η κυβέρνηση στην Τρόικα, τι γίνεται, να καταλάβει και ο κόσμος τι έγινε. Αντί λοιπόν ο Πρωθυπουργός να δώσει μια κόλλα χαρτί, εν πάση περιπτώσει, που να λέει ότι εμείς κύριοι αυτά έχουμε δώσει σαν διαθροτικές αλλαγές, σαν μέτρα που προέβη να λάβουμε στους δανειστές. Και εν πάση περιπτώσει αυτές ήταν αυτά, να κάνουμε μια συζήτηση πάνω σε αυτά τα θέματα. Αντί αυτών λοιπόν, που είναι απόλυτα λογικό και έτσι έπρεπε να γίνει, για να δούμε και το κάθε κόμμα να αναλάβει τις ευθύνες του πάνω στις αλλαγές που προτείνονται, ήρθε στην Βουλή και λέει: εγώ θέλω, λέει, να μας πείτε η αντιπολίτευση και τα άλλα κόμματα αν είστε με τους δανειστές ή αν είστε με το λαό κτλ. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, δεν θέλει η κυβέρνηση, επιδιώκει τη ρήξη, δεν θέλει να κυβερνήσει. Νομίζει ότι απευθύνεται στο στενό κύκλο των ψηφοφόρων του ο Πρωθυπουργός. Όλη η συζήτηση λοιπόν τελικά ήταν μια σχέτη απογοήτευση. Και φαντάζομαι, αφού εμείς τα βλέπουμε έτσι, φαντάζομαι πόσο απογοητευμένοι θα είναι οι Ευρωπαίοι από το επίπεδο αυτό της αντιπαράθεσης. Η αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε όλα τα θέματα τα άλλα εκτός από την ουσία. Που η ουσία είναι ποιες αλλαγές είμαστε διατεθειμένοι να δεχθούμε και ποιες δεν θέλουμε να δεχθούμε. Λοιπόν, δυστυχώς είμαστε αξιστής. Η Ελλάδα βουλιάζει, η οικονομία βουλιάζει και εμείς συζητάμε για τον Κατρούγκαλο και συζητάμε για τον άλλον, πώς τον λέγανε εκεί κτλ. Δεν έχουμε επίγνωση, φαίνεται, των κινδύνων που υπάρχουν και από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι κάθε μέρα η οικονομική κατάσταση χειροτερεύει. Ο Πρωθυπουργός, ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε σχέθη προεκλογικά ότι τέρμα η λιτότητα. Εγώ δεν βλέπω να τερματίζεται η λιτότητα. Εγώ βλέπω ότι κάθε μέρα βουλιάζουμε και πιο πολύ οικονομικά. Τα δισεκατομμύρια αποσύρονται από τις τράπεζες, το χρηματιστήριο καταραίει, τα σπρέντα ανεβαίνουν και μέτρα αυτά που έχει ανάγκη η κοινωνία, δηλαδή την ανεργία και όλα τα άλλα, δεν γίνεται τίποτα. Ο κάθε υπουργός παίζει το δικό του βιολί και νομίζω ότι πρέπει επιτέλους ο καθένας να λάβει την ευθύνη. Αν θέλουμε να επιβιώσουμε σαν κράτος, διαφορετικά θα είμαστε άξιοι της τύχης μας και δεν θα μας στέει το μνημόνιο, δεν θα μας στέναν οι Ευρωπαίοι. Θα είμαστε μόνοι μας υπεύθυνοι για το μέλλον μας. Έχει εδώ δαιμονοποιηθεί το μνημόνιο. Λες και αυτό ευθύνεται για όλα, αλλά κανένα κόμμα και κυρίως η κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, η οποία είναι και υπεύθυνη, δεν μας έδωσε το δικό της μνημόνιο. Να καταλάβει και ο ελληνικός λαός ποιο είναι το πρόγραμμα της Ελλάδος για να φύγει από αυτή την φοβερή κρίση. Οι άλλες χώρες στην Ευρώπη παίρνουν φτηνό χρήμα, το δολάριο, το ευρώ έπεσε, το πετρέλαιο έχει πέσει. Όλες οι χώρες παίρνουν λεφτά να υποστηρίξουν αναπτυξιακά προγράμματα και εμείς εδώ ασχολούμεθα περί ανέμων και υδάτων. Είμαστε άξιοι της τύχης μας.